Συνάδελφοι, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο χαιρετίζει τον αγώνα και τη συνέχιση της πάλης των αυτοαπασχολουμένων μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων, δικηγόρων, μηχανικών, οικονομολόγων. Από αυτά που προαναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους των Επιτροπών, αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτοί, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της εργατικής τάξης, βιώνουν στο πετσί τους τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης και των μέτρων που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για να ξαπληρώσουμε εμείς την κρίση τους. Το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» αγκαλιάζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία της εργατικής τάξης του Λαϊκού Στρωμάτου Επιστημόνων. Είναι αυτό που τους εκφράζει, γιατί είναι πραγματικότητα. Όλο το νομικό πλαίσιο που στήθηκε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εφαρμόζεται στο έπαρκο από την εργοδοσία για παραπέρα ξεζούμημα των εργαζομένων και του λαού. Καλούμε και εμείς από τη μεριά μας τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους να συνταχθούν με τις επιτροπές αγώνα και να συμμετέχουν μαζικά στις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους. Είναι πραγματικά κοροϊδία και εμπεγμός η πλειοψηφία των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των μισθωτών, των επιστημόνων να τους έχουν πετάξει ένα ξεροκόμμα των 600–800 ευρώ και να τους λένε βγάλτε τα πέρα για 3 μήνες, ενώ την ίδια ώρα τρέχουν όλες οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, προς το ρεύμα, προς τη ΔΕΗ, προς το να ζήσουμε την οικογένειά μας. Πραγματικά αυτό μας προκαλεί μια οργή, όμως αυτή η οργή πρέπει να γίνει συνειδητή, μαχητική πάλι. Απάντηση σε όλα αυτά είναι οι μαζικές ενωτικές ταξικές κινητοποιήσεις, οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας, που πρέπει να γιγαντωθούν, να μαζικοποιηθούν, αρχής γενομένης από την αυριανή μεγάλη πρώτη απάντηση του εργατικού κινήματος, αύριο το απόγευμα Σύνταγμα, και φυσικά οι άλλες κινητοποιήσεις κάθε κλάδου ξεχωριστά που πρέπει να γίνουν ρεάκια και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο ποτάμι ώστε να μην πληρώσουμε ξανά εμείς την κρίση που έρχεται.